Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στον Δήμο Θερμαϊκού, εκεί όπου έχουν δημιουργηθεί νέα προγράμματα που αφορούν τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης της περιοχής, αλλά και για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Μαζί μας μέσω Skype είναι ο νέος αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και νεολαίας Χρήστος Τζίνας, για να πούμε περισσότερα. Κύριε Τζίνα, καλησπέρα σας και καλή θητεία στα νέα σας καθήκοντα. Καλησπέρα σας, κύριε Φακή. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου και τα ΚΔΑΠ νομίζω βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για πολύ μεγάλο αριθμό κόσμου. Τι ισχύει για τον Δήμο Θερμαϊκού? Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε τους δημότες σας? Είμαστε πανέτοιμοι. Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Θερμαϊκού, αυτά που υπάγονται στο Δήμο Θερμαϊκού, είναι από τα μεγαλύτερα του νομού Θεσσαλονίκης. Εμείς τα εξυγχρονίζουμε για τη νέα σεζόν, τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα προστασίας, τα μέτρα ασφαλείας. Τα γεμίζουμε με αθλητικά προγράμματα όπως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, ο χορός και το μεγάλο και αν ξεπεράσουμε και το εμπόδιο της γραφειοκρατίας θα μπορέσουμε τα ΚΔΑΠ του Δήμου Θερμαϊκού να μπουν και στο ΚΑΠΑ, στο κολυμβητήριο, το οποίο εγκαινιάσαμε πριν από 2 μήνες. Κύριε Τζίνα, τα δεδομένα, επειδή μιλήσατε για την εποχή κιόλας του κορονοϊού που βρισκόμαστε, τα δεδομένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουν διαφοροποιηθεί ώστε να είναι και οι συμμετέχοντες στα ΚΔΑΠ να είναι ασφαλείς λόγω της πανδημίας που έχουμε? Φυσικά, φυσικά. Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΚΔΑΠ τηρεί απολύτως τα μέτρα κατά της πανδημίας. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι ναι, ο κοροναϊός έφερε τα πάνω κάτω, αλλά ο Δήμος μας είναι έτοιμος να ανταπεξελθεί σε αυτό το κομμάτι, τον ΚΔΑΠ, και να υποδεχτεί τα παιδιά. Mm-hmm. Σε σχέση με τις δραστηριότητες που έχετε, να υποθέσουμε ότι είναι και οι κατάλληλοι, οι αρμόδιοι για να διδάξουν τα παιδιά το κάθε άθλημα, όλες τις δραστηριότητες, όλα τα προγράμματα τα οποία τους παρέχετε? Βεβαίως, ναι. Έχουμε ικανό εκπαιδευτικό προσωπικό, έχουμε γυμναστές που θα μπορούν να γυμνάζουν τα παιδιά. Και όπως σας είπα, αν ξεπεράσουμε το εμπόδιο της γραφειοκρατίας, θα χρησιμοποιηθεί και το ΚΑΠΑ, το στολίδι του Δήμου Θερμαϊκού, η πισίνα. Επειδή το επαναλάβατε, στο θέμα με την γραφειοκρατία, τι ισχύει αυτή τη στιγμή, ποια είναι τα δεδομένα και τι θα πρέπει ουσιαστικά να αλλάξει ώστε να μπορείτε να συνδυάσετε το ΚΔΑΠ με το ΚΑΠΑ της περιοχής του Δήμου σας? Μένουν κάποιες λεπτομέρειες, δεν θέλω να πω περισσότερα. Μένουν κάποιες λεπτομέρειες. Αισιοδοξώ ότι όλα θα πάνε καλά και θα μπούμε στο ΚΑΠΑ, στο κολυμβητήριο. Κύριε Τζίνα, ο Δήμος Θερμαϊκού διαθέτει ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο όμως τα προηγούμενα χρόνια. Δύο. Η κύριε Φακή, δύο διαθέτει. Δύο πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Με συγχωρείτε. Ένα στη Νέα Μηχανιώνα και στην Περαία. Ναι. Το ένα δεν λειτουργούσε ή και τα δύο είχαν πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια? Κοιτάξτε να δείτε. Και τα δύο είχαν προβλήματα. Τη Νέα Μηχανιώνα όμως είναι σε καλύτερη κατάσταση και θα αξιοποιηθεί άμεσα. Ήμασταν έτοιμοι να το παραχωρήσουμε στις σχολικές κοινότητες. Αν θυμάστε και στην περσινή μας συνέντευξη, το είχα τονίσει ότι θα δοθεί την άνοιξη του 20, όμως μας πήγε πίσω ο κοροναϊός. Ευελπιστώ ότι μέσα στο φθινόπωρο το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής της Νέας Μηχανιώνας θα παραδοθεί στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από την άλλη μεριά, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής της Περαίας θα λειτουργήσει ως θεωρία, θα γίνεται θεωρία στο συγκεκριμένο πάρκο, διότι δεν είναι ακόμα έτοιμο να αξιοποιηθεί. Τουλάχιστον για τις Μηχανιώνας, όπως καταλαβαίνω, είστε αισιόδοξοι, είστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πριν από λίγες μέρες το επισκέφτηκα. Χρειάζονται κάποιες μικρές βελτιώσεις και θα δοθεί, όπως σας είπα, στα σχολεία. Mm-hmm. Κύριε Τζίνα, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, αναλάβατε αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και νεολαίας πολύ πρόσφατα. Ναι. Τι καθήκοντα αναλάβατε, έχοντας και την απόλυτη προφανώς εμπιστοσύνη του Δημάρχου? Ναι, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον Γιώργο Τζαμασλή, που με τιμά με την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό μου. Η κοινωνική πολιτική, οι φορείς της κοινωνικής πολιτικής. Είναι το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο, είναι οι δομές που έχουν να κάνουν σχέση με τον άνθρωπο. Με τον άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια και εμείς θα είμαστε στο πλευρό του. Σήμερα και αύριο μοιράζουμε τρόφιμα μέσω του προγράμματος ΣΤΕΒΑ σε αρκετές οικογένειες και χθες μέσω του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τους οποίους και ευχαριστώ, προχώρησε το Ίδρυμα σε μία δωρεά για είδη πρώτης ανάγκης. Mm-hmm. Άλλωστε, κύριε Φακή, σύγχρονος Δήμος είναι ο κοινωνικός Δήμος. Είναι
ο Δήμος που αγκαλιάζει τον αδύναμο στέκεται στο πλευρό των συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη και εμείς αυτό το κάνουμε πράξη. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της νεολαίας, θα αναπτυχθούν διάφορες δράσεις. Δείγμα της διοίκησής μας ότι θέλει να συμπορευτεί με την νεολαία είναι και η συγκεκριμένη αντιδημαρχία που έχω αναλάβει, που έχω την τιμή και τη χαρά να προείσταμαι πολιτικά. Και τους υπόλοιπους μήνες, θα σας το πω και σαν είδηση, θα έρθουμε σε επαφή με τα σχολεία του Δήμου Θερμαϊκού για να ακούσουμε τους μαθητές, κατόπιν βεβαίως συνεννοήσεως με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Νομίζω πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Κύριε Τζίνα, να σας ευχηθώ φυσικά καλή θητεία, καλή πορεία στα νέα σας. Να είστε καλά, κύριε Φακή. Σας ευχαριστώ θερμά. Και θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε ξανά όταν ανοίξει και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, αλλά και βεβαίως για όλες τις δράσεις και του ΚΑΠΑ και του ΓΔΑΠ, εφόσον ξεπεραστούν και όλα τα προβλήματα που έχετε μέχρι τώρα με την γραφειοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά, καλό βράδυ. Κύριε Φακή, καλό βράδυ. Γεια σας. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Καλό σας βράδυ.